ήταν ο άνθρωπος που έπαιρνε τους δεύτερους ρόλους και τους έκανε πρωταγωνιστικούς. Ο Φένων Γεωργίτσης μπήκε στην πρώτη γραμμή με το παρουσιαστικό του και τα υπέροχα γαλάζια μάτια του που λάτρευε ο Φακός και ξετρέλαιναν τις θαυμάστριες. Μεγάλωσε όμορφα και έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί. Ας ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο να μιλά για τη ζωή του. Είμαι ο Φέδων Γεωργίτσης, είμαι ηθοποιός και γεννήθηκα στη Νέα Σμύρνη. Εγώ έγινα ηθοποιός από σύμπτωση. Καταρχήν είχα μπει στη σχολή ναυτικών δοκίμων για να γίνω αξιωματικός ναυτικού. Μπήκα το 1956. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου και την ελευθερία μου, δεν μου άρεσε, ας πούμε, που ερχόταν κάποιος ο οποίος φόραγε ένα τέσσερα εδώ αντί το ένα που φοράω εγώ και να μου λέει, παραδείγματος χάρη, μούλε, άγγιξα το τραπέζι, δεν ηλεκτρίστηκες και εγώ έπρεπε να πεταχτώ επάνω. Και μπορεί αυτός να ήταν χίλιες φορές πιο βλάκας από μένα. Αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Και γι' αυτό αποφάσισα να δραπετεύσω. Ενάντια στη θέληση του πατέρα μου, ο οποίος ήταν κατώτερος αξιωματικός και ονειρευόταν εμένα να με κάνει ανώτερο αξιωματικό. Όπως συνήθως οι γονείς, με τα παιδιά τους θέλουν να καλύπτουν τα δικά τους τα γένα. Ξέρω ότι άρεσα στο ασθενές φίλο, γιατί από 12 χρονών με παίρνανε τηλέφωνο στο σπίτι μου. Και με παίρνανε κοπέλες οι οποίες ήταν πιο μεγάλες από μένα. Με παίρνανε 16, 17. Με φώναξε ο Φίνος και μου λέει, θα παίξει με το Δαλιανίδη. Λέω, τι θα παίξει με το Δαλιανίδη. Μου λέει, θα παίξει μια κομμωδία. Του λέω, και Φίνο, δεν είπαμε, εγώ δεν παίζω κομμωδίες. Εγώ δεν ξέρω να παίξω κομμωδία. Μου λέει, πήγαινε πάνω, έχω συνεννοηθεί, μου λέει. Και πάω επάνω λοιπόν. Εγώ ήμουν λίγο νευριασμένος, ας πούμε, και καθόταν έτσι σε ένα γραφείο, καθόταν ο Δαλιανίδης. Του λέω, τι με θέλετε, κύριε Δαλιανίδη. Μου λέει, θα παίξει σε μια ταινία. Λέω, τι ταινία αυτή. Μου λέει, μια κομμωδία, musical. Λέω, εγώ δεν ξέρω να παίζω κομμωδία. Μου λέει, δεν πειράζει, θα μάθεις. Πού να το φανταζόμουν ότι αυτό που δεν ήθελα να παίξω ήταν ακριβώς αυτές τις ταινίες που μου βοηθούσαν αργότερα να έχω μια ζωή πολύ πιο εύκολη. Ξέρω ότι υπήρχαν πιο ωραίοι από μένα. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Σπύρος ο Φωκάς, το οποίο τον θεωρούσα ότι ήταν πάνω ωραίος. Υπήρχε ο Άλκης ο Γιαννακάς, τον οποίο όταν τον γνώρισα το 1962 και ήταν 17 χρονών τότε, ήταν τόσο ωραίος που δεν μπορείς να τον κοιτάξεις. Ήταν πάρα πολύ όμορφο παιδί, εκπληκτικά όμορφο παιδί. Εμένα δεν ήταν αυτό, δεν ήταν η ομορφιά που πήγε. Μπορεί να ήταν κάποια άλλα στοιχεία, αλλά όχι αυτό που λέμε ομορφιά, ομορφιά. Ομορφιά, ομορφιά είχε ο Σπύρος ο Φωκάς, είχε ο Γιαννακάς. Και ο Κούρκουλος θα έλεγα. Και ο Φέρτης. Εγώ όταν ήμουν μικρός ήθελα να είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και να δίνομαι εκεί. Αυτό μου άρεσε. Αυτό με έκανε ευτυχισμένο. Δεν με έκανε ευτυχισμένο η γύρα. Δηλαδή ήθελα να είμαι κάπου προσιλωμένος και από εκεί και πέρα να κάνω τη δουλειά μου και να δημιουργώ. Τώρα, αν τρέχανε τα κοριτσάκια, αυτά δεν σημαίνει τίποτα, ας πούμε. Και πρέπει και γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που, γενικά οι γυναίκες και άντρες που σπαταλιώνται δεξιά και αριστερά με πολλούς, κάπου κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Κάπου δεν είναι ευτυχισμένοι δηλαδή. Όταν ήμουν νιόπαντρος με την Μπέτη Ναρβανίτη, παντρευτήκαμε πρωτοχρονιά του 67. Το Μάιο μου έδωσε ο Φίνος μια άδεια έτσι να πάω να κάνω κι εγώ τη βδομάδα του μέλητος, ας πούμε. Ξεκινήσαμε να πάμε, θέλαμε να πάμε να δούμε τα Αναστενάρια. Αλλά επειδή είχαμε φύγει λίγο νωρίτερα, κάποιες μέρες νωρίτερα, πριν από την 21η Μαΐου δηλαδή του 67, είπαμε να πάμε στη Θάσο. Η Θάσος είχε τότε πολύ έτσι καλό όνομα. Φτάσαμε στην Καβάλα λοιπόν με ένα μίνι αυτοκίνητο που είχα τότε εγώ, ένα μίνι κόκκινο, ένα μίνι Όστιν. Μπήκαμε στο πλοίο και μας πήρε είδηση ο κόσμος εκεί στην Καβάλα και μπουκάρανε στην κυριολεξία μέσα στο πλοίο και το πλοίο μπατάρισε. Και τότε έγινε ένας πανικός και ξαφνικά μπήκε μέσα η λιμενική αστυνομία με κάτι γκλόπ και άρχισε να κομπανάει τον κόσμο και τους έβγαλε βιαίως έξω για να μπορεί το καράβι να έρθει στα ίσα του. Όταν είσαι παντρεμένος με μία ηθοποιό και είσαι κερδευμένος μαζί της, τώρα εξαρτάται και από τους ανθρώπους. Εμείς με την Μπέτη
Είχαμε κατά κάποιο τρόπο μια ανταγωνιστική σχέση, όχι τόσο πολύ γιατί ήμασταν και οι δύο ηθοποιοί, όσο γιατί εγώ προερχόμουν από μια οικογένεια πατριαρχική, όπου είχα μάθει ότι ο άντρας καθαρίζει για όλα και ερχόταν από μια γυναίκα που ήταν η μαμά της ο αρχηγός. Εκεί ήταν οι βασικές κόντρες. Δηλαδή θύμιζε λίγο έργα του Στρίμπερκ, που ο Στρίμπερκ ασχολείται με αυτά τα πράγματα ακριβώς. Κυρίως αυτός που μας συγκέντρωνε ήταν ο Γιάννης Βελιανίδης. Αυτός ήταν ο οποίος μας μάζευε και έχουν έρθει σπίτι μου δύο φορές. Ο Βελιανίδης, ο Βουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη, πρόσφατα όλα αυτά. Δηλαδή λίγο πριν φύγει, λίγο πριν ο Γιάννης έφυγε το 10 νομίζω. Το 10 έφυγε. Μαζευόμασταν εκεί στο σπίτι ή ερχόταν σε κάποιες παραστάσεις που είχαμε, θεατρικές παραστάσεις στο θέατρο Κεκροπία. Τώρα ο Κώστας Βουτσάς λίγο έχει μεγάλωσε πολύ, βάρινε. Τώρα έχουμε, μετά που έφυγε ο Δελιανής, λίγο έχουμε χαθεί. Έχουμε χαθεί λίγο. Χάπατο ήμουνα. Με τα χρήματα ήμουνα χάπατο. Τίποτα. Δεν τα κατάφερα ποτέ. Δεν ήμουν καλό σε αυτά. Μια φορά μου έδωσε πολλά λεφτά ένας παραγωγός. Μια φορά, δεν ξέρω πώς, αυτός μαγεύτηκε κάποια στιγμή. Ο Τζέμις ο Πάρης, μόλις όταν είχα κάνει τα κόκκινα φανάρια, την άλλη χρονιά, δηλαδή στα κόκκινα φανάρια είχα πάρει 10.000 τότε, το 63, και την επόμενη χρονιά, το 64, με καλεί ο Τζέμις ο Πάρης και βγάζει έτσι με μία από αυτή και μου πετάει 40.000. 40.000 ήταν πολλά λεφτά τότε. Έτσι, σου είπα, ο πατέρας μου έπαιρνε 1.400 δραχμούς το μήνα. Τότε ο Φίνος μου έδινε έτσι για χαρτζηλίκι μόνο. 2.000 την εβδομάδα. Και μάζευα κάθε βράδυ όλους τους φίλους, είχα ας πούμε 10-15 άτομα, και τρώγαμε, πίναμε και τραγουδάγαμε. Κάπως έτσι ήταν. Τα δε ρούχα μου, όταν τελείωνα μία ταινία που αγόραζα ρούχα, μετά τα μοίραζα στους φίλους μου όλα. Τα μπουκάμισα, τα κουστούμια όλα. Ό,τι δηλαδή, μέχρι το 63, ας πούμε, δεν είχα τότε έτσι καλά ρούχα, δεν είχα λεφτά και δεν είχα καλά ρούχα, που πήγαινα και δανειζόμουν από τους φίλους, μετά εγώ τους τα χάριζα. Στη δεκαετία του 70, με την εμφάνιση της τηλεόρασης, ατόνισαν όλες οι δραστηριότητες στον κινηματογράφο. Οι ταινίες ήταν πολύ λιγότερες και τα λεφτά ήταν στο 1/5 από αυτά που παίρναν πριν και λιγότερα μπορούσε να ήταν. Υπήρχε τότε ένας παραγωγός εκεί, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ο οποίος έκανε ερωτικές ταινίες και είχαμε παίξει πολύ ηθοποίηση σε αυτές τις ερωτικές ταινίες, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος, δηλαδή επειδή στην τηλεόραση μπορούσε να δεις τα πάντα εκτός από ερωτικές σκηνές, ο κινηματογράφος για να επιβιώσει εφάρμοσε το σύστημα του ερωτικού κινηματογράφου. Και κάναμε κάποιες ερωτικές σκηνές, μόνο ότι όταν αυτές τις ταινίες πεζόντουσαν, ή τι κάνανε, ή ο κινηματογράφος, ή καμιά φορά και ο ίδιος, η παραγωγή η ίδια, έπιαζε και έβαζε σφήνες μέσα, οι τσόντες που λέγαμε, έβαζε σφήνες από εντελώς πορνό. Και που όταν ήταν φτιαγμένες καλά, μπορεί να φαινόταν τι έκανες και εσύ. Αυτό ήταν, από εκεί βγήκε η τσόντα. Τσόντα δηλαδή, μέσα στην κανονική ταινία, χώνανε κομματάκια μέσα. Δεύτερη σύζυγό μου τη γνώρισα όταν χώρισα πια με την Μπέτιν Αρβανίτη. Πήγα ένα διάστημα στην Αγγλία και σπούδασα σκηνοθεσία. Και όταν επέστρεψα, με πήρε ο Παύλος ο Φιλίππου, ο περατέρ, και πήγαμε στη Ρώμη να γυρίσουμε μια ταινία. Και μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε έρθει ένα γκρουπ από την Coco Chanel για να κάνει την πρώτη επίδειξη μόδα στη Ρώμη μετά από το θάνατο της Σανέλ. Η Σανέλ δηλαδή είχε πεθάνει το Γενάρη του 1971 νομίζω και τώρα αυτό που σας λέω εγώ ήταν Απρίλιος. Συγκεκριμένα ήταν 12 Απριλίου ή 11 ή 12 Απριλίου. Καλλιτέχνες εμείς, καλλιτέχνες και αυτοί, γνωριστήκαμε και κάποια στιγμή ήρθε και στην Ελλάδα. Ήρθε η Μπέτσι, ήρθε στην Ελλάδα και μετά έδεσε το γλυκό. Και το δεύτερο χρόνο και όλα κάναμε το γιο μας. Έτσι ήταν ένας έρωτας κεραυνοβόλος.
Στο χώμα βάθηκε κόκκινο, το γύριζαμε στον κάμπο των Τρικάλων, στον κάμπο της Θεσσαλίας δηλαδή, το 65 το καλοκαίρι ήταν αυτό, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Μαΐου και τελειώσαμε τέλη Σεπτεμβρίου, κάπως έτσι. Πολλά γυρίσματα, δύσκολα και τρομακτική ζέστη, 42 υποσκιά. Εγώ να φοράω κατάσαρκα τρίχινο ρούχο, χοντρό ας πούμε τόσο πολύ, δύο πόντους χοντρό κατάσαρκα και το παντελόνι τα ίδια, με μπότες, με χίλια δύο πράγματα. Ύστερα από μια δεκαετία φτώχειας, το 70, το 80, εντάξει το 80 ήταν οικονομικά λίγο καλύτερα, προς τα τέλη στις δεκαετίες του 80 βρέθηκα κάποια στιγμή να μην έχω ούτε 10.000 δραχμές να πάρω μια σόμπα για να ζεστάω το σπίτι μου. Γιατί η ηθοποιία έτσι είναι η ζωή των ηθοποιών, είναι μία πάνω και μία κάτω. Λοιπόν, εγώ στις αρχές της δεκαετίας του 90, το 91 δηλαδή, έπαιζα σε ένα θέατρο, ήμουνα με ποσοστό, δεν βγαίνανε τα λεφτά και έπρεπε να κάνει πενταροδεκάρες και δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Και ξαφνικά λοιπόν το 92 με φωνάζουν να παίξω στη Λάμψη και συζητώντας για χρήματα, επειδή ο Μήνος Κυριακού ήταν πολύ ευχαριστημένος γιατί όταν πηγαίναν πολύ καλά και γιατί είχε και μια πολύ καλή ιδέα για μένα, γιατί του άρεσε όταν με έβλεπε ταινίες, μου έδωσε και ένα παχυλότατο μισθό. Και ξαφνικά εκεί που δεν είχα να φάω, ξαφνικά βρέθηκα μια σωρό λεφτά στην τσέπη μου. Εγώ έκανα μια ταινία το 1972. Το 1972 και το 1973 παίχτηκε στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Ήταν η εποχή τότε που η δικτατορία είχαν προηγηθεί τα γεγονότα της στην νομική σχολή. Εγώ βέβαια είχα ξεκινήσει από το 1972 στην νομική σχολή και πηγαίναμε και για τις 17 Νοέμβρη τότε. Και τότε υπήρχε μια ατμόσφαιρα γενικά και δικαίως βεβαίως εναντίον της δικτατορίας. Εγώ ήμουν λιγάκι off λόγω του θέματός μου. Αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να τη δει την ταινία μου αν θέλει. Λέγεται Λουκάς ο Αποστάτης και μπορεί να τη βρει στο Daily Motion. Δηλαδή ανοίγω στο Daily Motion, Λουκάς ο Αποστάτης, Φέδων Γεωργίτσης, μπορεί να τη δει και να δει την παιδική μου αμαρτία που έκανα τότε το 1972.